πούμε και τα ευχάριστα. Μάθαμε ότι ανανεώσατε στο Star. Συνεχίζουν οι αλήθειες με τη Ζήνα και την επόμενη σεζόν. Οι αλήθειες με τη Ζήνα συνεχίζουν. Είναι αυτό που λέω, δεν το διώξαν το παιδί τους. Έμεινα στο σταθμό. Από εκεί και πέρα προετοιμαζόμαστε για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Θα δούμε κάποιες αλλαγές, θα είναι η ίδια ομάδα. Θέλω να πιστεύω ότι η ομάδα μπροστά στις κάμερες θα είναι η ίδια. Δεν θέλω να πιστέψω ότι έτσι κάποιος θα φύγει από αυτή την όμορφη παρέα που έχουμε χτίσει αυτά τα χρόνια. Έχει δημιουργηθεί σήμερα ένα θέμα με τον Γιώργο Καράβα. Το παρακολουθήσατε? Το είδα, γιατί εγώ έχω πει ότι βλέπω τα πάντα και αν δεν τα προλαβαίνω να τα δω κατά τη διάρκεια, τα βλέπω μετά. Και επειδή άκουσα τον Γιώργο Λιάγκα να λέει ότι έχω δουλειές και τα λοιπά και τα λοιπά και δεν προλαβαίνω. Εγώ, φίλε Γιώργο, και παιδί έχω και δουλειές έχω, αλλά επειδή είναι το επάγγελμά μου αυτό, το είδα αυτό. Και αυτό που είδα είναι ότι είδα ένα Γιώργο Καράβα έτσι πολύ γλυκό καταρχήν. Είναι πολύ καλό παιδί ο Γιώργος. Σε αυτή του τη δήλωση έβγαλε λίγο παραπάνω το εγώ του. Αλλά νομίζω ότι στο βάθος ο Γιώργος αυτό που ήθελε να πει είναι ότι είναι έτοιμος να παρουσιάσει μόνος του μια εκπομπή. Ήθελε να περάσει τη δική του αλήθεια έτσι εκεί απέναντι. Μπορεί δηλαδή και ο Γιώργος αυτό το εγώ του να το είπε με τον τρόπο ότι αυτός αυτό θεωρεί. Εσείς θεωρείτε ότι έχει την εμπειρία για να γίνει κεντρικός παρουσιαστής που λέμε? Δεν τον έχω δουλέψει το Γιώργο από κοντρόλ για να το καταλάβω αυτό. Αν του είχα κάνει ένα δοκιμαστικό, ενδεχομένως να είχα να σου δώσω έτσι μια σίγουρη απάντηση. Διότι αυτό που έχει υπηρετήσει μέχρι τώρα είναι ένα συγκεκριμένο φορμάτ. Λέει τη γνώμη του σε σχέση με τη μόδα, το αντικείμενό του. Στο Shopping Star θα μπορούσατε να τον φανταστείτε να το παρουσιάσετε? Δεν το ξέρω. Και δεν το ξέρω γιατί ναι μεν είναι το κομμάτι της μόδας που το κατέχει, αλλά αλλιώς λέω στον κόσμο, καλησπέρα, είμαστε σήμερα εδώ, θα σας πούμε τη μόδα. Αυτό μπορεί να μπορώ να το πω και μπορεί και όχι. Κεφάλαιο Κώστας Τσουρός, όπου όπως δήλωσε ο ίδιος, είχε πάει στο Μέγκα για δική του εκπομπή και τελικά βρέθηκε στην Ελεονόρα Μελέτη. Κοίταξε να δεις, εμένα ο Κώστας στην παρέα της Ελεονόρας μου αρέσει πάρα πολύ, του το έχω πει. Έχω όμως δώσει και δημόσια συνέντευξη που έχω πει ότι αν κάποιον άνθρωπο έπαιρνα από παρέα και τον έβαζα ως κεντρικό παρουσιαστή, θα ήταν ο Κώστας. Νομίζω ότι είναι σε ένα τηλεοπτικό σταθμό μεγάλο που θα μπορούσα να το αξιοποιήσουν και σε αυτό που είναι με την Ελεονόρα και σε κάτι άλλο. Πάμε και στον Νικό Μουτσινά. Βλέπουμε ότι σχολιάζει πάρα πολύ τι γίνεται στις απέναντι εκπομπές και στις πρωινές εκπομπές. Καλά κάνει. Θεωρείτε ότι έχει γίνει λίγο πιο καυστικό το σχολείο του τώρα που ενδέχεται να σταματήσει? Όχι καλέ. Ο Νίκος έχει black humor. Είναι μεγάλο τρολ. Νομίζω πλάκα κάνει. Πώς βλέπετε που ο Νίκος Μουτσινάς απευθύνεται και στους αρχισυντάκτες και λέει να μην στέλνουν κάμερα έξω από το στούντιο? Ωραίος, είναι αλήθεια λέει. Όσον αφορά την εκπομπή της κυρίας Παπίλα, βλέπουμε ότι αλλάζει συνέχεια ώρα. Τώρα την Κυριακή δεν θα μεταδοθεί λόγω της φόρμουλα. Θεωρείτε ότι αυτό συμβάλλει έτσι ώστε να μην μπορεί να κάνει τα νούμερα που θα σκεφτόταν ότι θα μπορούσε? Εννοείται ότι συμβάλλει. Διότι όταν χτίζεις μια εκπομπή και βγαίνει μάλιστα και στο μέσο της σεζόν με τόσα πολιτικο-κοινωνικά ζητήματα, πώς να στήσει όταν σήμερα ο τηλεθεατής θα σε βρει 5 η ώρα, μετά θα σε βρει 3, μετά δεν θα σε βρει καθόλου. Θεωρώ ότι αν είχαν μπροστά τους όλα αυτά τα ζητήματα, έπρεπε την εκπομπή να τη βγάλουν από τη νέα σεζόν, χτίζοντας από την αρχή ισότιμα με τους άλλους. Διότι τώρα μπαίνει μια εκπομπή, όπως και τη Σοφίας Αλιμπέρτη, απέναντι σε στημένες εκπομπές και στημένες χρόνια εκπομπές. Είναι άδικο λοιπόν αυτό. Η Ελίνα είναι πολύ καλή σε αυτό που κάνει. Από εκεί και πέρα το όλο γλυκό με όλο μαζί δεν έχει δέσει.